Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να σας καλησπερίσουμε και να σας ευχαριστήσουμε που είστε μαζί μας. Οι καιρικές συνθήκες είναι άψογες. Η θερμοκρασία καλή για ποδόσφαιρο και το ποδοσφαιρικό βράδυ που ξεκίνησε είναι πολύ όμορφο. Σε αυτό σίγουρα συμβάλλει και ο κόσμος, του οποίου η προσέλευση ήταν αθρώα σήμερα. Και να μερικά πανέμορφα πλάνα από το Old Trafford. Κάθε ποδοσφαιρόφιλος εδώ νιώθει την ιδιαίτερη άβρα αυτού του γηπέδου. Πάμε. Κουλιμπαλί. Κρίστιαν. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Στέλνει την πάντα με το κεφάλι, πάει για γκολ. Γκολ. Όμως ήδη μετράμε ένα γκολ. Μακάρι για τον κόσμο να ακολουθήσουν και άλλα. Και να σκεφτεί κανείς ότι οι προπονητές καταστρώνουν πολλές μέρες τα πλάνα τους για το πώς θα κρατήσουν το 0 στην άμυνά τους. Αλλά όπως βλέπετε, λίγα λεπτά φτάνουν για να ανατραπούν όλα τα σχέδια. Μπράβο του, εξαργύρωσε με τον καλύτερο τρόπο αυτή την ωραία σέντρα. Η κεφαλιά αυτή ήταν για σεμινάριο. Συγχρονίστηκε τέλεια με την μπάλα, έβαλε και την κατάλληλη δύναμη. Οπότε ο goalkeeper δεν είχε κανένα περιθώριο να αντιδράσει. Τελικά δεν περιμέναμε και πολλή ώρα για να δούμε γκολ σε αυτό το μάτς. Μάλλον ψάχνει για κάποιον συμπαίκτη του εδώ. Πολύ καλή η βαθιά παλιά. Γεννάει ευκαιρία. Τέτοια πρόσκληση ή πρόκληση είναι λογικό να σουτάρει. Εδώ το λάθος ήταν καθαρά των αμυντικών. Επιχειρεί το σουτ. Σκοράρει. Κλείνει ψαλίδα και ανεβαίνει και πάλι το ενδιαφέρον στο μάτς. Μάλιστα. Θα ήθελες να δηλώσεις κάτι για αυτό το γκολ. Αυτός είναι ο ορισμός της τέλειας πάσας. Τα υπόλοιπα είναι τυφλοσούρτης για έναν επαγγελματία παίκτη. Δίνουν συνέχεια στο παιχνίδι. Τώρα το προβάδισμά τους είναι ισχνό. Βλέπουμε όλη τη δυναμική τους επιστροφή. Για να δούμε τώρα αν θα έχει συνέχεια. Για να δούμε τι θα κάνει εκεί. Θα στείλει την μπάλα στην επίθεση. Εμμάνουελσον. Εμμάνουελσον. Κάνει τη μακρινή παλιά. Ωχ, μου τη χάρισε. Βάιναλντουμ ψάχνει τη σιρτή πάσα. Φοβερός έλεγχος της μπάλας. Καλά το πήγε μέχρι ένα σημείο, αλλά τελικά τα έκανε θάλασσα. Προσπάθει. Θα δοκιμάσει το πόδι του. Ωραία προσπάθεια.
Θα ανοίξει το παιχνίδι προς τα δεξιά. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Όχι, είναι offside. Σωστή είναι η απόφαση του Βίλ. Εμμάνουελσον. Η μπάλα θα περάσει τη γραμμή. Πολύ καλή τοποθέτηση. Έδιωξε το κίνδυνο ανακουφίζοντας ταυτόχρονα τους συμπαίκτες του. Ζιντάν. Κατάφερε και την κράτησε. Ευκαιρία ο Βαϊνάλντου. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Έξυπνη η πάσα του συμπαίκτη του. Να δούμε αν θα κάνει κάτι καλό εκεί. Καλή αμυντά και το σουτ τώρα. Δεν τη βρήκε όπως ήθελε. Πάνω στην ώρα ήρθε σαν από μηχανής θεός και έκοψε αποσοβώντας μια πολύ δύσκολη για αυτούς κατάσταση. Και η μπάλα τώρα παίζεται από τα αριστερά. Σφύριξε ο διαιτητής. Προφανώς είναι φάουλο. Επέστρεψε πίσω και κάλυψε πολύ έξυπνα το κενό εκεί για την ομάδα του. Στο σημερινό ποδόσφαιρο θα λέγαμε ότι αυτό δεν αποτελεί έκπληξη. Και οι 11 παίκτες πρέπει να πιέζουν κατά μήκος και πλάτος όλου την κηπέδου. Ζιντάν. Προχωράει μόνος του. Ζιντάν. Σηκώνει πολύ ψηλά την μπάλα. Ω, υπέροχη, σουτάρει με δύναμη. Τι κόλλη την ήταν φανταστικό. Χρειάστηκε ένα τσίπημα της μπάλας για να ξεγελάσει τον ολοφύλακο. Η διαφορά στα δύο γκολ τώρα. Εκεί στον πάγκο κάποιος μάλλον θα αρχίσει να χαμογελάει γιατί όλα βαίνουν σύμφωνα με το πλάνο του. Η Ιταλία θα πάρει αμέσως πίσω την μπάλα. Πάμπλο Εσκομπάρ. Ζιντάν. Κάνει το κλέψιμο. Έξι. Πάμπλο Εσκομπάρ. Θα πασάρει προς τα δεξιά. Η μπάλα είναι εκτός. Θα εκτελεστεί πλάγια. Πατσίνι στέλνει την μπάλα μπροστά. Τη στέλνει μακριά. Και βγαίνει έξω η μπάλα. Εκτελέστηκε απρόσεκτα. Και οι αντίπαλοι έκοψαν. Έχουν ξανά την μπάλα στην κατοχή τους.
Μαραντόνα. Θα κάνει τη μακρινή παλιά. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Και πάλι κόρνερ η μπάλα. Για να δούμε αν θα καταφέρει να βρει με ακρίβεια κάποιον συμπαίκτη. Την έδιωξε, αλλά όχι και πολύ καλά. Εμάνουελσον. Θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα. Έπειτα από πίεση. Δοκιμάζει τη βαθιά παλιά. Καθάρισε ωραία. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Να η ευκαιρία να τους πιάσουν στον ύπνο. Φάουλ που κέρδισε, θα λέγαμε δίκαια, εδώ ο παίκτης. Θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί όντως αυτή την ευκαιρία. Έχει φήμη σε αυτό το θέμα. Σκέτος έλουρος ο τερματοφύλακας. Έσωσε την ομάδα του. Πολύ ωραία επέμβαση. Ήταν σε ετοιμότητα και κατάλαβε ακριβώς την πορεία της μπάλας. Του αξίζουν συγχαρητήρια. Και γίνεται ξανά δικιά του. Μαραντόνα. Εμάνουελσον. Κάνει τη μακρινή παλιά. Βάιναλντουμ. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Η μπάλα έφτασε μέχρι το σημείο που βρισκόταν ο αμυντικός, ο οποίος την έδιωξε σε κόρνερ. Γκαμπιαντίνη. Ντάνι. Ψάχνει τη σύντη πάσα. Τότι. Έχει κενό χώρο μπροστά του. Αυτή ενδέχεται να είναι η τελευταία φάση για το ημίχρονο. Ωραίο διώξιμο. Να δούμε αν θα βγάλουν και κάτι καλό για την ομάδα. Κάνει έξυπνη κίνηση δίνοντας ύψος στη βάλη. Και ακούγεται το στήριγμα της λήξης του πρώτου ημιχρόνου. Δύσκολο να πεις αν μια διαφορά δύο γκολ υπό αυτές τις συνθήκες μπορεί να είναι αρκετή. Απ' την άλλη όμως οι αντίπαλοι δεν μας έχουν δείξει κάτι ιδιαίτερο για να πούμε θα μπορέσουν να αλλάξουν δραστικά την κατάσταση. Το αποτέλεσμα του αγώνα αυτή τη στιγμή είναι 3-1. Πάμε λοιπόν να δούμε το δεύτερο ημίχρονο. Κάνει μια μακρινή ψηλή παλιά. Κινήθηκε πολύ όμορφα και κατάφερε να σταματήσει την παλιά πριν γίνει επικίνδυνη. Ζιντάν. Πολύ ζόρικη επέμβαση. Ζιντάν. Πατσίνι. Πατσίνι. Δεν κατάφερε να περάσει. Έγινε παράβαση και κέρδισε ένα φάουλ εδώ ο επιθέμενος.
Θα ψάξει μακριά για συμπαίκτη. Και προσπαθεί να σουτάρει. Βρέθηκαν πολύ κοντά στον γκολ σε αυτή τη φάση. Αυτό ήταν πολύ κοντά. Παραλίγο να το βάλει. Ήταν υπόθεση μερικών εκατοστών. Ανακτά και πάλι την μπάλα. Τότι. Τότι. Θα ανοίξει την μπάλα προς τα πλάγια. Πάμπλο Εσκομπάρ. Διώχνει μακριά την μπάλα. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Ζιντάν. Κάνει δυναμικό κατέβασμα από τα αριστερά. Ωραία πάσα. Και πάει απευθείας στα χέρια του goalkeeper η μπάλα. Η άμυνα πολύ σωστά το κράτησε εκεί και τον νίκησε κατά κράτος. Δεν του έδωσαν καν τον χώρο να γυρίσει το σώμα του. Αυτό είναι πλάγι. Πάμπλο Εσκομπάρ. Έξω και πάλι. Νέο πλάγι. Ντάνι. Φίγκο. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Θα την επιστρέψει με τη μία. Πετάει την μπάλα μακριά για να είναι σίγουρος. Δεν άτεξε τελικά στην πίεση που του άσκησε ο αντίπαλος. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Βρήκε πολύ ωραία το συμπαίκτη που έχει στα πλάγια, με χώρο μπροστά του. Θα το καρφώσει! Τελικά, ο αντίπαλος θα κερδίσει σε αυτή τη μονομαχία. Κρίστιαν. Αλλαγή παιχνιδιού. Καιροφυλακτή για να εκδηλώσει αντεπίθεση. Ντάνι. Εμάνουελσον, παραχωρεί το φάουλ. Καλή αμυντική προσπάθεια. Γεμίζει όμορφα προς τα αντίπαλα καρέ. Διώχνει την μπάλα για κάθε ενδεχόμενο. Σωστά απομακρύνει. Τώρα θα πρέπει κάποιος να βάλει την μπάλα κάτω. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Άκομψη η επέμβασή του. Κάνει φάουλ. Ο διαιτητής ήταν ξεκάθαρος πως δεν θα του δώσει άλλο. Μερικές φορές οι παίκτες ενεργούν βεβαιασμένα ή αψυχολόγητα στο παιχνίδι. Κεφαλιά. Παρατρίχα να το βάλει. Καλή προσπάθεια. Θα ήθελε πολύ να κάνει τον τερματοφύλακα να ανησυχήσει. Ο
Πάμπλο Εσκομπάρ. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Γκαμπιαντίνη προσπαθεί να στείλει την μπάλα στον κενοχώρο. Δεν θα προλάβει την μπάλα εκεί που πήγε. Τότε. Καταλήγει σε πλάγιο. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Εδώ τον νίκησε κατά κράτος. Μπράβο. Την κόβει. Ζιντάν. Συνεχίζει μόνος. Ζιντάν ψάχνει τη σιρτή πάσα. Βάζει δύναμη ο τερματοφύλακας και στέλνει μακριά την μπάλα. Τότε προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Με πολύ καλό timing κατάφερε να μπει στη φάση και να κόψει. Καταλογίζεται η παράβαση εδώ. Κακή απομάκρυνση της μπάλας. Είναι κόρνερ. Αυτή η ομάδα έχει μερικούς καλούς κεφαλοσφαιριστές. Οπότε με μια καλή σέντρα τα πράγματα θα γίνουν πιο εύκολα για αυτούς. Καθάρισε ωραία. Είναι φάουλ αυτό. Πεντακάθαρο. Κουλιμπαλί επιλέγει τη μακρινή παλιά. Σωστά απομακρύνει. Τώρα θα πρέπει κάποιος να βάλει την μπάλα κάτω. Πάμπλο Εσκομπάρ. Δοκίμασε τη βαθιά παλιά, αλλά αυτή δεν πήγε ποτέ σε πόδια σπίτι. Τώρα για να είμαστε ειλικρινείς, αυτή εδώ η παλιά δεν ήταν και τόσο ακριβίας. Η μπάλα θα βγει πλάγιο. Και με αυτό θα γλιτώσουν από άμεσο κίνδυνο. Επιχειρεί μια βαθιά ψιλοκρεμαστή παλιά. Και μπλοκάρει την μπάλα ο τερματοφύλακας. Να κερδίζουν αμέσως την κατοχή. Ο Βαϊνάλντου με την μπάλα. Θα σουτάρει για γκολ. Μέσα. Τάλιο αργά παρά ποτέ θα λέγαμε για αυτό το γκολ. Τι να πει κανείς για αυτό το γκολ. Κινήθηκαν πανέξυπνα και οι δύο, τόσο ο σκόρερ όσο και ο συμπαίκτης που το έβγαλε την ασίστ.
μάλλον πάμε για φινάλε Grand Guignol. Μαραντόνα. Ελάχιστος χρόνος πλέον τους χωρίζει από το πολυπόθητο αποτέλεσμα. Αυτή θα σφυρίξει εδώ. Καταλογίζει φάουλ ο ρέφερις. Παρεμβλήθηκε πολύ έξυπνα και έκοψε εδώ, γλιτώνοντας την ομάδα του από τα χειρότερα. Χρειάζεται μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, θα έλεγα, και οξυδέρκεια σε τέτοιες περιπτώσεις. Πολύ σωστά. Να φύγει η μπάλα από εκεί. Στον ουρανό η μπάλα. Ο χρόνος που τους απομένει είναι λίγος. Θα πρέπει να επινοήσουν κάτι καλό τώρα. Ανοίγει την μπάλα δεξιά. Μαραντόνα. Θα διώξει την μπάλα. Πάμπλο Εσκομπάρ. Θέλει να ανοίξει το παιχνίδι. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Είναι αμαρκάριστος εδώ. Ένα σούτ. Οι αμυντικοί εδώ μάλλον ανακουφίστηκαν. Διάβασε πολύ έξυπνα την ευκαιρία που του δόθηκε. Έτσι λοιπόν ολοκληρώνεται ο σημερινός αγώνας. Η Ιταλία θα κερδίσει με ένα γκολ διαφορά. Ίσως μια ισοπαλία να ήταν δικαιότερο αποτέλεσμα εδώ, αλλά έτσι είναι το παιχνίδι. Δεν το πήραν, έστω και ωριακά. Τι να πεις, δεν υπάρχει καλύτερο ξεκίνημα από αυτό. Γκολ με το πρώτο σούτ που επιχειρείς. Αυτό ήταν που τους γέμισε αυτοπεποίθηση για τον υπόλοιπο αγώνα και κράτησαν μέχρι το τέλος. Λοιπόν, πριν αφήσουμε το γήπεδο, έχουμε λίγο χρόνο για να ευχαριστήσω τον Γιώργο Θαναελάκη για την ανάλυση του απόψε. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε και οι δύο. Και από μέρους μου ένα μεγάλο ευχαριστώ.
κάθε φορά που έρχομαι σε αυτό το γήπεδο χαίρομαι ιδιαίτερα, καθώς το όλο κλίμα είναι πάντα εξαιρετικό. Θα τολμούσα να πω πως είναι μια γιορτή του ποδοσφαίρου. Και σήμερα σε αυτό συνηγορεί και ο πολύ καλός καιρός και η μεγάλη προσέλευση του κόσμου και φυσικά οι δύο ομάδες. Οπότε μην παραξενευτείτε αν αυτό θα είναι ένα από τα... Βρισκόμαστε στο Old Trafford, έναν από τους ναούς του αγγλικού και του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Το δέος όταν μπαίνεις εδώ είναι πάντα τεράστιο.
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι και καλώς ήλθατε στην απόψινή μας αναμετάδοση. Η βραδιά απόψε φαίνεται ιδανική για ποδόσφαιρο. Το κλίμα, τόσο στις τάξεις των ομάδων, όσο και στους οπαδούς τους, είναι πολύ καλό. Και όλοι μιλούν για μια σπουδαία σύγκρουση με πολλές συγκινήσεις. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο και γι' αυτό άλλωστε παραμένει πάντα στη κορυφή των προτιμήσεων του κόσμου. Βρισκόμαστε στο Old Trafford, έναν από τους ναούς του αγγλικού και του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Το δέος, όταν μπαίνεις εδώ, είναι πάντα τεράστιο. Για πάμε. Γιόχνου και επανέρχεται η ηρεμία στην άμυνα. Μπήκε, είναι φάουλ και ο διαιτητής το καταλογίζει. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Έδιωξε, αλλά όχι και πολύ καλά. Καλή επινόηση, για να δούμε. Η Νίγκο Μαρτίνεθ θα διώξει την μπάλα. Τότι. Ζιντάν. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Είναι πλάγιο. Δεν άντεξε τελικά στην πίεση που του άσκησε ο αντίπαλος. Ρόδρι. Τότι. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Θα προσπαθήσει με το κεφάλι. Δοκιμάζει. Τη βρίσκει στο πιάτο του. Πρέπει να πούμε πως θα πάνε πάρα πολύ καλά μέχρι στιγμής στην επίθεση. Ρόδρι. Τελικά, ο αντίπαλος θα κερδίσει σε αυτή τη μονομαχία. Πάει για γκολ. Γεμίζει όμορφα προς τα αντίπαλα καρέ. Πάμπλο Εσκομπάρ. Ψάχνει τη σύρτη πάσα. Πατσίνι. Επιλέγει τη μακρινή παλιά. Αυτό είναι πλάγιο. Γκαμπιαντίνι. Παρεμβλήθηκε πολύ έξυπνα και έκοψε εδώ, γλιτώνοντας την ομάδα του από τα χειρότερα. Κρίστιαν. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Η πίεση που του άσκησε σε αυτό το μαρκάρισμα θα τον κάνει να παραπατήσει. Δοκιμάζει τη βαθιά παλιά.
Νίγκο Μαρτίνεθ. Μάλλον ψάχνει για κάποιον συμπαίκτη του εδώ. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Φίκο. Πατσίνι. Το μαρκάρισμα είναι αντικανονικό. Καταλογίστηκε, ναι, καταλογίστηκε φάουλ. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Έχουμε κόρνερ για την Ισπανία. Αυτή η ομάδα έχει μερικούς καλούς κεφαλοσφαιριστές, οπότε με μια καλή σέντρα τα πράγματα θα γίνουν πιο εύκολα για αυτούς. Πετάει την μπάλα μακριά για να είναι σίγουρος. Θα στείλει την μπάλα στην επίθεση. Ζιντάν. Θα χάσει τελικά τον δημοτισμό του. Ρόδρι. Ζιντάν. Ζιντάν. Προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Ο παίκτης έκανε μια καλή κούρσα, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Με τόσο κόσμο εκεί δεν υπήρχε καθόλου χώρος για σουτ. Με τόσο συνοστισμό βέβαια, τι περιμένεις. Κρίστιαν κάνει τη μακρινή παλιά. Νίγκο Μαρτίνεθ πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Καταφέρνουν αμέσως να ξαναπάρουν την μπάλα. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Με δύναμη θα απομακρύνει τον κίνδυνο για την ομάδα του. Αυτή η πάσα είναι μισό γκολ. Κλωτσάει με δύναμη την μπάλα. Μπράβο του! Έπιασε το βολέ και λίγο ήθελε για να μπει. Βρήκε πολύ όμορφα την μπάλα και με τη σωστή δύναμη, αλλά γι' αυτόν δυστυχώς η κατάληξη δεν ήταν αυτή που θα ήθελε. Πολύ βαθιά και ψηλή παλιά. Εκτός γραμμής σε πλάγιο. Ζιντάν. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Μόλις που την έδιωξε. Εκτός γραμμής σε πλάγιο. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Διώχνουν την μπάλα. Καταφέρνουν να διώξουν. Θα τη στείλει στα μετόπισθεν για να ξεκινήσει μια νέα επίθεση. Έχουν αναχαιτιστεί πολλές πάσεις τους. Κάτι θα πρέπει να αλλάξουν στην ανάπτυξή τους. Δύσκολη η φάση για την αντίπαλη άμυνα. Δεδομένης της θέσης του, δεν νομίζω ότι έκανε την καλύτερη επιλογή. Δεν ήταν μόνος του σε εκείνο το σημείο. Θα του σφυριχτεί το offside εδώ, οπότε σταματάει και η φάση.
έξυπνη αυτή η παλιά. Παύλο Εσκομπάρ προσπαθεί να στείλει την μπάλα στον κενοχώρο. Δεν θα προλάβει την μπάλα εκεί που πήγε. Καντεράμπεκ. Την μπάλα θα βγει πλάγιο. Στέλνει την μπάλα στον άξονα. Ο διαιτητής καταλογίζει αμέσως φάουλ. Εδώ θα πρέπει πάση θυσία να υπερασπιστούν το τέρμα τους. Ρόδρυ, την διώχνει μακριά. Συνέχεια με πλάγι. Καταλήγει σε πλάγιο. Τότι. Η πίεση που του άσκησε σε αυτό το μαρκάρισμα θα τον κάνει να παραπατήσει. Στέλνει την μπάλα στον τερματοφύλακά του. Κέρδισαν το πλάγιο. Θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα. Έπειτα από πίεση. Επιχειρεί μια βαθιά ψιλοκρεμαστή παλιά. Σωστά απομακρύνει. Τώρα θα πρέπει κάποιος να βάλει την μπάλα κάτω. Νίγκο Μαρτίνεθ θα κερδίσει τελικά την μπάλα. Ντάνι. Άκομψη η επέμβασή του. Κάνει φάουλ. Μάλλον βλέπουμε την τελευταία προσπάθεια του πρώτου μέρους. Μία κεφαλιά. Έξοχη επέμβαση από τον κήπερ. Εδώ πραγματικά ξετύλιξε. Ακούγεται το στήριγμα του διαιτητή. Είναι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Μέχρι στιγμής καμία ομάδα δεν έσπασε το ρόδι. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν προσπάθησαν, ούτε πως έλειψε το ημιχρόνου. Πες μας μερικές από τις σκέψεις σου για το πρώτο ημίχρονο που είδαμε. Εντάξει, δεν χρειάζεται να δει κανείς τα στατιστικά για να καταλάβει ότι η αποτελεσματικότητά τους στις πάσες ήταν πολύ χαμηλή στο πρώτο μέρος. Και αυτό οφείλεται κυρίως στην άσχημη ψυχολογία που είχαν. Θα πρέπει να αλλάξουν τσιπάκι στο δεύτερο μέρος και σίγουρα και κάποιες αλλαγές θα βοηθούσαν σε αυτό. Κανείς δεν έχει σκοράρει. Τα πάντα στο 0 ακόμα. Ξεκινάμε για το δεύτερο ημίχρονο. Το πρώτο μέρος προσπαθεί να σουτάρει. Φοβερή απόκρουση. Μπράβο του. Κατάφερε να πει όχι σε μια πολύ δύσκολη φάση. Και να η κεφαλιά.
διώχνει όπως όπως την μπάλα. Με καλές προϋποθέσεις. Πολύ καλός ο τερματοφύλακας. Είναι πραγματικά εκπληκτικός. Εδώ όλοι νομίσαμε ότι η μπάλα θα έμπαινε γκολ. Κουλιμπαλί επεμβαίνει αποφασιστικά και διώχνει την μπάλα. Θα ψάξει μακριά για συμπαίκτη. Και με αυτό θα γλιτώσουν από άμεσο κίνδυνο. Κεφαλιά. Παρατρίχανα το βάλει. Καλή προσπάθεια. Θα ήθελε πολύ να κάνει τον τερματοφύλακα να ανησυχήσει. Φίκο. Κάνει έξυπνη κίνηση δίνοντας ύψος στη μπάλα. Ωραία η ενέργειά του από τα αριστερά. Για να δούμε αν θα βγει κάτι από αυτό. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Πατσίνι ψάχνει τη σύρτη πάσα. Η πίεση στην επίθεση έχει αποτέλεσμα. Ευκαιρία. Έχουμε κόρνερ για την Ισπανία. Και απομακρύνει την μπάλα. Προφανώς δεν θέλει να ρισκάρει. Πάει μόνος του. Πολύ δυναμικά μπήκε εδώ. Στον ουρανό η μπάλα. Απομακρύνουν την μπάλα. Αυτό είναι πλάγιο. Κάνει μια μακρινή ψηλή παλιά. Η Ισπανία καλά τα πάει εκεί στη μέση. Σωστοί κέρβεροι οι παίχτες. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Για να δούμε τι θα κάνει εκεί. Θα το καρφώσει. Έχουμε κόρνερ για την Ισπανία. Κέρδισαν πολλά κόρνερ, αλλά δεν κατάφεραν να πετύχουν γκολ. Οι εκτελέσεις δεν είναι καλές. Θα βγει μια καλή σέντρα αυτή τη φορά. Κλέβει την μπάλα. Με δύναμη θα απομακρύνει τον κίνδυνο για την ομάδα. Είναι εντελώς άστοχο αυτό. Πέρασε. Είναι τέτα τέτ. Την έδιωξε, αλλά όχι και πολύ καλά. Πλάγιο. Αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή και απομακρύνει την μπάλα.
Προφανώς δεν θέλει να ρισκάρει. Πάμπλο Εσκομπάρ. Δοκίμασε τη βαθιά παλιά, αλλά αυτή δεν πήγε ποτέ σε πόδια συμπέκτη. Καλή η σκέψη του. Τώρα στην εκτέλεση βέβαια κάπου στράβωσε το πράγμα. Ίσως να μην εκτίμησε καλά την απόσταση. Η μπάλα περνάει τη γραμμή και είναι πλαγιό. Σεντράρι. Σηκώνει πολύ ψηλά την μπάλα. Ανοίγει την μπάλα δεξιά. Παύλο Εσκομπάρ. Προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο. Θα επιχειρήσει ένα σουτ. Μπήκε! Επιτέλους. Η Ιταλία εδώ έκανε πραγματικά έναν υποδειγματικό ευνηδιασμό. Έτσι τιμωρούνται οι απρόσεκτες πάσεις στο κέντρο. Μιλάμε ότι μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα από τότε που έγινε το λάθος, η μπάλα βρισκόταν ήδη στο αντίπαλο πλεκτό. Η Ιταλία παίρνει το προβάδισμα. 1-0. Ο προπονητής εδώ πρέπει να λάβει μια δύσκολη απόφαση. Να συνεχίσει να παίζει όπως έπαιζε μέχρι τώρα ή να κάνει κάποια αλλαγή τακτικής. Μόλις που την έδιωξε. Θα ψάξει το γκολ. Εδώ έβγαλε από το καπέλο του μια πολύ ωραία επινόηση. Πολύ καλό το κατεβασμά του. Πραγματικά αυτός ο παίκτης έχει σιδερένια πνευμόνια. Αν δεν ήταν λίγο άτσαλο στο τελείωμα, τώρα θα είχαμε πανηγύρια. Ρόδρι. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Και θα κάνει το τάκλιν. Με πολύ σωστό timing. Μπράβο. Έτοιμος για το σουτ. Δεν τη βρήκε όπως ήθελε. Ίσως ο προπονητής τους εδώ να πρέπει να τους δώσει οδηγίες ώστε να σουτάρουν πιο συχνά. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Μαραντόνα. Βλέπουμε πως το μοναδικό τέρμα του αγώνα ήταν και αυτό που έκανε τη διαφορά. Και είναι 1-0. Τότε ψάχνει τη σερτή πάσα. Πολύ καλή προσπάθεια. Λιτώνει τα χειρότερα. Είναι εδώ και απομακρύνει. Παύλο Εσκομπάρ. Ενεργεί σωστά εδώ, καθαρίζοντας τη φάση. Ο Λάινσμαν σήκωσε το σημειάκι του. Είναι offside. Μάλλον ήρθε η ώρα να ενισχύσουν την επίθεσή τους και να επιδιώξουν την ισοφάριση. Οι αμυντικοί θα πρέπει να προωθούνται πιο πολύ και ας ρισκάρουν. Εδώ χαραμίστηκε η μπάλα. Έχουμε κόρνερ για την Ιταλία. Απομακρύνθηκε ο κίνδυνος. Η άμυνα δείχνει να τα πηγαίνει λίγο καλύτερα τώρα. Με πολύ καλό timing κατάφερε να μπει στη φάση και να κόψει. Η μπάλα θα περάσει την γραμμή. Κρίστιαν. Θα εκτελεστεί πλάγιο. Πολύ βαθιά και ψηλή παλιά. Καθάρισε ωραία. Από τη στιγμή που είσαι πίσω στο σκορ, δεν καταλαβαίνω τι νόημα έχει. Έχει γίνει φάουλ. Σωστή είναι η απόφαση.
Κοιτάει την μπάλα μακριά για να είναι σίγουρος. Καταλήγει σε πλάγιο. Η Νίγκο Μαρτίνεθ επεμβαίνει αποφασιστικά και διώχνει την μπάλα. Άτσαλη προσπάθεια. Ίσως και να τους κοστίσει στη συνέχεια. Και με αυτό θα γλιτώσουν από άμεσο κίνδυνο. Μάλλον ήρθε η ώρα να ενισχύσουν την επίθεσή τους και να επιδιώξουν την ισοφάριση. Οι αμυντικοί θα πρέπει να προωθούνται πιο πολύ και ας ρισκάρουν. Έξυπνη πάσα του συμπαίκτη του. Να δούμε αν θα κάνει κάτι καλό εκεί. Αυτή η αδράνεια της άμυνας θα πρέπει οπωσδήποτε. Και του κάνει το φάουλ. Θα ανοίξει το παιχνίδι προς τα δεξιά. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Σαν να πιάσει και στον ύπνο εδώ η άμυνα. Με άλλα λόγια, κοιμόντουσαν όρθιοι. Γκαμπιαντίνη. Συνέχεια με πλάγιο. Επιχειρεί τη μακρινή παλιά. Διάβασε άριστα την κατάσταση και κατάφερε να κόψει. Λίγο πριν ο αντίπαλος απειλεί στο τέρμα του. Γκαμπιαντίνη! Πολύ σωστή επέμβαση. Μεγάλη απόκρουση αυτή εδώ. Κατάφερε να αποσοβήσει αυτό που σε εμάς έμοιαζε μοιραίο. Ωραίο διώξιμο. Να δούμε αν θα βγάλουν και κάτι καλό για την ομάδα του. Είμαστε πλέον στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα. Τώρα πια δεν απομένει παρά ελάχιστος χρόνος στο ρολόι του ρέφερη. Ρόδρι. Αν θέλουν να πάρουν αποτέλεσμα, πρέπει να αρχίσουν να παίζουν πιο επιθετικά. Μάλλον ψάχνει για κάποιον συμπαίκτη του εδώ. Του καταλογίζεται offside σε αυτή τη φάση. Πατσίνι. Καντεράμπεκ. Δεν θα τα καταφέρει εδώ. Μπερδεύτηκε μάλλον. Αυτό είναι. Αφού συμβουλεύτηκε το ρολόι του. Ο διευθύνσης στηρίζει τη λήξη. Μπορούμε να αποδώσουμε τα εύσημα για την νίκη στους αμυντικούς. Οι οποίοι δεν έχασαν την αυτοσυγκέντρωσή τους. Καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Θα μπορούσαμε να το πούμε και διάρρηξη. Πέτυχαν το αποτέλεσμα, αν και το υπόλοιπο παιχνίδι ήταν μάλλον ασήμαντο. Εδώ τελειώνει η μετάδοσή μας για απόψε. Πολλές ευχαριστίες στον Γιώργο Θαναελάκη που ήταν μαζί μου. Δεν έχουμε πολύ χρόνο παρά μόνο για να σας αποχαιρετήσουμε. Εγώ ευχαριστώ, Χριστό.
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι και καλώς ήρθατε στην απόψινή μας αναμετάδοση. Η βραδιά απόψε φαίνεται ιδανική για ποδόσφαιρο. Το κλίμα, τόσο στις τάξεις των ομάδων, όσο και στους οπαδούς τους, είναι πολύ καλό. Και όλοι μιλούν για μια σπουδαία σύγκρουση με πολλές συγκινήσεις. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο και γι' αυτό άλλωστε παραμένει πάντα στην κορυφή των προτιμήσεων του κόσμου. Ένα γήπεδο στολίδι που σίγουρα σε φτιάχνει. Είτε αγωνίζεσαι σε αυτό, είτε βλέπεις αγώνα. Το μάτς ξεκινάει. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Ευκαιρία για γκολ. Θα εξαπολύσει το σούτ. Ωραίο διώξιμο. Να κι άλλο σούτ. Λίγο ήθελε για να εκμεταλλευτεί με τον καλύτερο τρόπο αυτό το κλέψιμο. Αυτό ήταν το τέλειο παράδειγμα για το πώς μετατρέπεις μια άμυνα σε επίθεση. Αν ήταν και λίγο πιο προσεκτικό στο σουτ, τώρα ακόμα θα πανηγύριζαν. Όχι, κανένας εκεί για να την διεκδικήσει. Δοκιμάζει τη βαθιά παλιά. Θα ψάξει μακριά για συμπαίκτη. Φαμπιάν Ρουίφ. Ενεργεί σωστά εδώ, καθαρίζοντας τη φάση. Πολύ καλό τάκλι. Δεν του άφησε περιθώρια αντίδραση. Παρεμβλήθηκε πολύ έξυπνα και έκοψε εδώ, γλιτώνοντας την ομάδα του από τα χειρότερα. Πάμπλο Εσκομπάρ δεν κατάφερε να περάσει την παλιά που ήθελε. Τώρα για να είμαστε ειλικρινείς, αυτή εδώ η παλιά δεν ήταν και τόσο ακριβίας. Ο διαιτητής καταλογίζει αμέσως φάουλ. Κρίστιαν. Hey.
Μαραντόνα. Εδώ θα επιχειρήσει τη μακρινή παλιά ο goalkeeper. Φαμπιάν Ρουίφ. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Να και το σουτ τώρα. Γιώκου, ως ανακούφιση όλων. Είναι ευκαιρία. Μπράβο του, δεν ήταν εύκολη απόκρουση. Είναι πραγματικά εκπληκτικός. Εδώ όλοι νομίσαμε ότι η μπάλα θα έπαινε γκολ. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον εδώ, δεν έπαιζαν στο ίδιο έργο οι δυο τους. Μαραντόνα. Τότε προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Με καλές προϋποθέσεις αυτό το σουτ. Και ναι, είναι γκολ. Φοβερή προσπάθεια για την Ισπανία. Αν θέλουμε να πούμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη, πολύ ωραίο το γκολ και η όλη η ενέργεια εδώ της ομάδας για να το πετύχει. Αλλά τα πάντα για μένα ξεκίνησαν από τη λάθος πάσα εκεί στο κέντρο. Αν δεν είχαν κάνει αυτό το σφάλμα, τώρα δεν θα ήταν με σκυμμένα τα κεφάλια. Και ξεκινάμε πάλι με το δίκτυο του σκορ στο 1-0. Είναι αυτοί που έχουν πλέον τον μάτς στα χέρια τους. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως ακόμα δεν μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Τότε. Θα τη στείλει στα δίχτυα. Μαραντόνα. Immobile. Κάνει προβολή και θα πάρει την μπάλα. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Αυτή του η βαθιά παλιά δεν είχε τύχει. Κοίτα, για μένα καλά έκανε και το τόλμησε, γιατί είδε την κίνηση του συμπαίκτη του. Αλλά εντάξει, δεν πιάνει πάντα ό,τι θέλουμε να κάνουμε. Πάνω στην ώρα ήρθε σαν από μηχανής θεός. Το μαρκάρισμα είναι αντικανονικό. Καταλογίστηκε, ναι, καταλογίστηκε φάουλ. Γίνεται η μακρινή παλιά, αλλά δεν είναι και τόσο ακριβίας. Και βγαίνει έξω. Και για άλλη μια φορά, ρεσιτάλ άμυνας. Πατσίνι. Καλή η κατεβασιά του από τα αριστερά. Η Μόμπιλε ψάχνει τη σύρτη πάσα. Στέλνει την μπάλα στον τερματοφύλακά του. Βάζει δύναμη ο τερματοφύλακας και στέλνει μακριά την μπάλα. Φαμπιάν Ρουίφ. Με πολύ καλό timing κατάφερε να μπει στη φάση και να κόψει. Θα εκμεταλλευτεί κανείς αυτή την έξυπνη πάσα. Θα τελειώσει τη φάση. Πατσίνι. Θα κάνει το φάουλ. Σηκώνει πολύ ψηλά την μπάλα. Προσπάθησε να τον ταΐσει. Αλλά δεν ήταν καλή η συνεννόησή του. Καθαρίζει εδώ τη φάση. Καταλήγει σε πλάγι. Αλάν.
αλλάζει παιχνίδι. Η Ιταλία δεν μπορεί. Πολύ κακή πάσα. Θα ψάξει το γκολ. Τη στέλνει μακριά. Πάμπλο Εσκομπάρ. Επιχειρεί μια βαθιά ψιλοκρεμαστή παλιά. Διάβασε άριστα την κατάσταση και κατάφερε να κόψει. Λίγο πριν ο αντίπαλος απειλεί στο τέρμα. Η σημαία του βοηθού μένει κατεβασμένη. Μαραντόνα θα κάνει τη μακρινή παλιά. Να η ευκαιρία να τους πιάσουν στον ύπνο. Η Μόμπιλε προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Πάει για τον γκολ. Η Ιταλία ξαναμπήκε στο παιχνίδι. Πραγματικά εντυπωσιακός. Μια μαγική ενέργεια. Αυτός ο παίκτης πραγματικά έχει πολύ μεγάλο αυτοέλεγχο. Πατώντας περιοχή, οι πιο πολλοί παίκτες βιάζονται να σουτάρουν. Αυτός κράτησε την ψυχραιμία του και σχεδόν μπήκε και ο ίδιος γκολ. Και το παιχνίδι ξεκινά και πάλι από την αρχή. Ναι, είναι μια πολύ δυνατή αναμέτρηση με δύο πολύ καλές ομάδες και πολύ ταλέντο. Πραγματικά αμφίροπο παιχνίδι. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Δυνατή η επέμβαση, αλλά δεν νομίζω ότι θα πάω. Επιχείρησαν μια καλή προσπάθεια οι αντίπαλοι, αλλά αυτός καραδοκούσε και έκοψε πάρα πολύ εκεί. Και μπλοκάρει την μπάλα ο τερματοφύλακας. Ακούγεται το σφύριγμα του διαιτητή, είναι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Για όσους δεν είδαν το παιχνίδι ως τώρα, να πούμε ότι είναι πολύ ενδιαφέρον. Έχει φάσεις, έχει γκολ και την αγωνία μοιρασμένη στα δύο στρατόπεδα με το σκορ στο 1-1. Βρισκόμαστε στα μισά του μάτς. Στο πρώτο 45 λεπτό είδαμε ένα όμορφο και ανοιχτό παιχνίδι. Τα δύο γκολ φαντάζουν λίγα τελικά. Ευχόμαστε βέβαια οι ουδέτεροι να συνεχιστεί αυτή η ασταθής ισορροπία για να δούμε ακόμα πολλά γκολ. Πολύ ενδιαφέρον ο αγώνας στο πρώτο μισό, με τις ομάδες να τα δίνουν όλα και καμία να μην καταφέρνει να υπερτερήσει το σκορ. 1-1 είναι στην ανάπαυλα και να δούμε αν μετά θα καταφέρει κάποια από τις δύο να λυγίσει την άλλη. Και να το σφύριγμα που σημαίνει την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Πολύ καλή επέμβαση. Θα ανακουφίσει τους συμπαίκτες, τουλάχιστον προσωρινά. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Βγάζει μια πάσα με μυρογνωμόνιο. Την έδιωξε, αλλά όχι και πολύ καλά. Είναι απίθανος. Η μπάλα προς τα μέσα. Καλό διώξιο. Σωστά απομακρύνει. Τώρα θα πρέπει κάποιος να βάλει την μπάλα κάτω. Φαμπιάν Ρουίθ. Παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Πατσίνι. Τότι. Αυτές οι πάσες είναι χάρμα οφθαλμών. Η πίεση που του άσκησε σε αυτό το μαρκάρισμα
θα τον κάνει να παραπατήσει. Είναι πλάγιο. Εδώ ταραμίστηκε η μπάλα. Θα δώσει την μπάλα πίσω στο τερμό. Εδώ θα επιχειρήσει τη μακρινή παλιά ο goalkeeper. Καλή αμυντική προσπάθεια. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Καλή επινόηση. Για να δούμε. Διώχνουν και επανέρχεται η ηρεμία στην άμυνα. Κρίστιαν. Γρήγορη παλιά μέσα στην περιοχή. Σωστά από μακενά η ευκαιρία. Κεφαλιά. Παραλίγο. Ήταν θέμα χιλιοστών. Αυτό ήταν πολύ κοντά. Παραλίγο να το βάλει. Ήταν υπόθεση μερικών εκατοστών. Θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα. Έπειτα από πίεση. Πατσίνι. Σηκώνει το κεφάλι του. Η μπάλα θα περάσει τη γραμμή. Τα πράγματα γίνονταν πολύ επικίνδυνα εκεί με αυτή την παλιά. Αλλά η έγκαιρη επέμβασή του απομάκρυνε την δύσκολη κατάσταση. Κάνει τη μακρινή παλιά. Και κάνει πάσα πίσω στον goalkeeper του. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Και πίσω στον άξονα η μπάλα. Ανακτά και πάλι την μπάλα. Ωραίο τάκλιν. Πήγε καθαρά πάνω στην μπάλα. Και η μπάλα τώρα παίζεται από τα αριστερά. Να και το τάκλιν εδώ. Στέλνει την μπάλα μπροστά. Η Μόμπιλε ψάχνει τη σερτή πάσα. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Τηρίζει γκολ. Σουτάρει προς το τέρμα. Είναι γκολ. Ναι. Ο διαιτητής λέει δεν υπάρχει γκολ. Η χαρά του δεν κράτησε πολύ. Ο βοηθός είχε σηκώσει σημαία. Μπορεί να ήταν οριακό, αλλά ήταν η σωστή απόφαση. Αν και ζήσαμε κάποιες στιγμές αναποφασιστικότητας, η απόφαση ήταν σωστή. Κρίστιαν. Ρόδρυ προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Ο κίνδυνος ήταν μεγάλος εδώ, αλλά κατάφερε πάρα πολύ έξυπνα να μπει στη φάση και να διώξει. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Και θα κάνει το θαύμα του ο κοκκίνας. Αριστουργηματική παλιά, μπράβο του. Σήμερα οι επιθετικοί τους διασπούν την αντίπαλη άμυνα με μεγάλη ευκολία. Αν δεν κάνουν κάτι γρήγορα γι' αυτό, μάλλον θα τους στοιχήσει ακριβά κάποια στιγμή. Μπήκε με δύναμη προς τον αντίπαλο, αλλά εντός των ορίων του παιχνιδιού, θα λέγαμε. Θα σουτάρει για γκολ. Ρόδρυ. Θα χτυπήσει αυτό το κόρνερ. Μία κεφαλιά. Μπαίνει στη φάση μετά την απόκριση. Και ναι, είναι γκολ.
ξανά μπροστά στο σκορ. Κρίς κατάφερε να διώξει την πρώτη φορά, αλλά δεν την απομάκρυνε καλά και την πάτησε. Μεγάλη απροσεξία του τραυματοφύλακα εδώ. Πάντως, να μην αδικήσουμε και το σκόρερ, ενήργησε εδώ πολύ όμορφα. Τώρα πήραν το προβάδισμα στο παιχνίδι. Ο κίνδυνος τώρα για αυτούς είναι η κούραση. Θα πρέπει να προσέξουν πώς θα διαχειριστούν αυτό τον παράγοντα στα τελευταία κρίσιμα λεπτά. Κινήθηκε πολύ όμορφα και κατάφερε να σταματήσει την παλιά πριν γίνει επικίνδυνη. Η μαεστρία κατάφερε να πάρει το φάουλ σε αυτή τη φάση. Καταλογίζεται η παράβαση εδώ. Τον ουρανό η μπάλα. Διώχνει όπως όπως την μπάλα. Από τη στιγμή που είσαι πίσω στο σκορ, δεν καταλαβαίνω τι νόημα έχει να κάνεις συντηρητική τακτική. Θα πρέπει να ρισκάρουν, δεν γίνεται αλλιώς. Πολύ βαθιά και ψηλή παλιά. Δεχέα. Είναι να και το βολέ. Τα κατάφερε. Ξαναμπήκε στο παιχνίδι. Τώρα από τόσο μακριά, μπράβο του, που βγάζουμε το καπέλο. Πολύ καλό το σουτ. Απορώ πάντως με τους αμυντικούς. Έκανε το μαρκάρουν. Έχουμε ισοπαλία για άλλη μία φορά. Το φάγανε στην πιο κρίσιμη στιγμή, ενώ ακόμα πανηγύριζαν το δικό τους γκολ. Άντε τώρα πάλι από την αρχή. Αυτή είναι όμως η άγρια ομορφιά του ποδοσφαίρου. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Πολύ δυναμικά μπήκε εδώ. Έχουμε κόρνερ για την Ισπανία. Τον βλέπουμε εκεί με την μπάλα και απέναντι οι συμπαίκτες του του κάνουν νοήματα. Τώρα μια σέντρα προς την περιοχή. Η σέντρα κόπηκε. Επιχειρήσει ένα σουτ. Και ναι, εξαπολύει ένα σουτ. Κάνει έξυπνη κίνηση δίνοντας ύψος στην μπάλα. Καταφέρνουν να απομακρύνουν τον κίνδυνο. Ξαφνικά η άμυνα βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Μάλλον θα πρέπει να αρχίσουν να συμβιβάζονται και οι δύο ομάδες με την ιδέα της οπαλίας, εκτός και γίνει κάτι στο ελάχιστο διάστημα που απομένει. Δοκιμάζει την παλιά προς τα έξω. Καταφέρνουν αμέσως να ξαναπάρουν την μπάλα. Έχουμε κόρνερ για την Ισπανία. Ένας είναι ο στόχος τους τώρα. Να διώξουν την μπάλα με κάθε τρόπο. Δεν είναι κανείς εκεί. Κρίμα. Δεν την προλαβαίνει. Έξω και πάλι. Νέο πλάι. Διώχνουν την μπάλα. Να και το σφύριγμα της λήξης. Δεν ξεχωρίζουν σε τίποτα μεταξύ τους. Καθώς παρά τις μεγάλες προσπάθειες των παιχτών, κανείς δεν βγήκε νικητής. Για να είμαστε ειλικρινείς, όσο περνούσε η ώρα, τόσο οι δύο ομάδες φαίνονταν.